Ακριβώς επειδή η ναζιστική ουτοπία μιας δυναμικής, φυλετικά αποκαθαρμένης γερμανικής αυτοκρατορίας απαιτούσε έναν πόλεμο για να υλοποιηθεί και επειδή η ουτοπία αυτή αποκάλυψε με εφιαλτικό τρόπο το καταστροφικό δυναμικό του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το αναποδογύρισμα του ιμπεριαλισμού και τη μεταχείριση των Ευρωπαίων σαν να ήταν Αφρικανοί, η εμπειρία της φασιστικής νέας τάξης ξεχάστηκε όσο γινόταν πιο γρήγορα μετά το 1945. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μπολόνια έλειωσε το μπρούτζινο άγαλμα του έφυπου Μουσολίνη και το ξανάχισε στο σχήμα ενός ευγενούς ζεύγους ανταρτών. Η Γαλλία καθαγίασε τη μνήμη μιας ομόθυμης αντιπολίτευσης στο καθεστώς του Βυσσή, ενώ η Αυστρία άρμεξε ξεδιάντροπα τον τίτλο του πρώτου θύματος του Χίτλερ που της αναγνωρίστηκε και ανήγειρε μνημεία προς τιμήν των αντιναζιστών μαχητών για την ελευθερία της Αυστρίας. Αυτή ήταν η ιδρυτική μύθη μιας Ευρώπης απελευθερωμένης από την ιστορία, μύθη που απάλυφαν τις ενοχλητικές μνήμες και διαλαλούσαν τον αναπότρεπτο θρίαμβο της ελευθερίας.